Στο κάδρο έρευνας για την ατμοσφαιρική ρήπανση βρίσκεται η Ελλάδα και δει η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian καταγράφονται επιβλαδή επίπεδα αερούμενων σωματιδίων με πολλούς κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού να καροδοκούν. Αλήθεια είναι, εντάξει, είμαστε πόλη, πολλά αυτοκίνητα, ειδικά εδώ στο κέντρο. Δεν έχει κάνει κάτι και ο Δήμος να αποσυμφορηθεί το κέντρο και ο αέρας γενικά είναι χάλια, όπως όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ειδικά εδώ στο κέντρο, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, με μεγάλη πόλη το Ηράκλειο. Πολλοί οι κάτοικοι, πολλά τα αυτοκίνητα, αλλά πρέπει να αποσυμφορθεί κάπως η κατάσταση. Βλέπουμε και εδώ τι γίνεται στο Ηράκλειο. Μεγάλο πρόβλημα, τα αυτοκίνητα. Γενικά έχουμε κάνει πολλές καταχρήσεις σαν άνθρωποι και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Την ίδια στιγμή πάντως ο καθηγητής στο τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Μιχαλόπουλος αντιτίθεται στο δημοσίευμα, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση στην Κρήτη είναι καλύτερη από πολλές περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο αυτό να προκαλεί εφησυχασμό. Η κατάσταση θέλει προσοχή, αλλά δεν είναι τόσο κακή όσο παρουσιάζεται. Παραμένει πολύ καλύτερη από άλλες ελληνικές πόλεις. Παραδείγματος χάρη, η Βόρεια Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη θέση. Η Κρήτη έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι, αν το θέλετε, οι άνεμοι συνήθως και το ακόμα και το χειμώνα είναι πάλι δυνατοί. Δεν έχουμε τη μορφολογία την οποία έχουν οι πόλεις που σας ανέφερα. Άρα, παρόλο, προσέξτε, δεν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα εφησυχασμού, παρόλο που η καύση ξύλου υπάρχει και στην Κρήτη, το ανάγλυφο βοηθάει ώστε να μην ανεβαίνουν τόσο ψηλά οι συγκεντρώσεις το χειμώνα. Όλα αυτά νομίζω ότι η ρήπη, όλοι αυτοί οι καρκινογόνοι, στο τέλος ας το πούμε, εκεί θα να καταλήξουμε, και βλέπεις όλους από μικρές έτσι ηλικίες και έχουμε αυτά τα προβλήματα. 30-40 χρονών και έχουμε ένα σωρό αρρώσιες. Βεβαίως, και όχι μόνο τώρα, και από παλιά υπάρχει το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λάβουν οι πολιτικοί αποφάσεις, δεν είναι. Το Ηράκλειο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας, βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις όπου οι συγκεντρώσεις ρήπων είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ο κύριος Μιχαλόπουλος από την πλευρά του αναφέρει ότι είναι πιο επιβαρημένη η πόλη σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Σίγουρα στο Ηράκλειο έχουμε λίγο πιο ψηλότερα, επειδή είναι και πολύ μεγαλύτερη πόλη, αλλά οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ μας απασχολεί και πιστεύω ότι φταίνε κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα προβλήματα, τα αναπνευστικά που έχουμε από εκεί δεν ξεκινάνε. Αλλά νομίζω ότι αυτό βασικά είναι θέμα από εδώ δημοτικής αρχής. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα και αναγκαζόμαστε και να τα αναπνέουμε και να τα τρώμε και νωρίς να παθαίνουμε αυτά τα νοσήματα που παθαίνουμε λόγω αυτινών των καταστάσεων. Σημαντικό όπλο ενάντια στην ατμοσφαιρική ρήπανση για την Κρήτη είναι ο σταθμός παρακολούθησης ρήπων που θωρακίζει το νησί και προειδοποιεί σε περίπτωση που τα επίπεδα της ρήπανσης ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε δηλαδή σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούμε την ρήπανση, η περιφέρεια ενημερώνεται, οπότε κάθε φορά που υπάρχουν κάποιες υπερβάσεις βγάζει κάποιο δελτίο, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάτι το σημαντικό, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει ενημέρωση στον πληθυσμό, άρα τα πράγματα μέχρι στιγμής βαίνουν καλά.